Λύσουμε την κακοποίηση. Έτσι λοιπόν το κακό, όπως σας είπα, έχει κάνει αριστοτεχνική δουλειά. Τι σημαίνει βία? Βία σημαίνει σε χτυπάω. Μέχρι εκεί φτάνει. Οπότε θα πάμε λίγο σε πιο βαθιά κομμάτια, να δούμε πού φτάνει η βία. Και θα εξερευνήσουμε όλα τα επίπεδά της. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν με στη βία και δεν νιώθουν τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βιάζουν τον εαυτό τους και δεν νιώθουν τίποτα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που βιάζονται καθημερινά και δεν νιώθουν τίποτα. Άρα, για να περπατήσουμε, στο δρόμο του περπατήματος είναι πάρα πολύ σημαντικό ακούτε, με το κεφάλι θέλω, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφαιρέσεις την βία που έχεις υποστεί στο σώμα σου. Κάποιοι νομίζουν ότι, τι είναι μωρέ, ένα χαστούκι είναι. Είναι το πιο απλό, τι σου έκανα τώρα, λίγο σε έσπρωξα ή λίγο σε χτύπησα. Οπότε, ας κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο της βίας. Και να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ξεκινάμε. Τρία επίπεδα βίας και ένα τελείως αόρατο. Πρώτο, σωματική βία. Δεύτερο, συναισθηματική βία. Τρίτο, νοητική βία. Τέταρτο, επίθεση στην ψυχή. Τέσσερα επίπεδα. Ανάλογα με τη συνειδητότητα που έχεις, μπορείς να κατανοήσεις τα επίπεδα της βίας τα οποία έχεις. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στον ουρανό γίνεται μια τεράστια μάχη και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα σε συνειδητό επίπεδο. Έτσι, αν ξεκινήσουμε από την κορυφή προς το τέρμα, ας τα πάρουμε ανάποδα. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε βία τώρα και το θέμα. Θάνο, δεν ακούω. Ναι, δεν ακούω. Τώρα ακούς. Όταν έχει ναι. Πρόσωπο ακούμε, όταν είναι πλάτη δεν... Τώρα ακούς, ναι ή όχι. Ναι, οκ. Okay. Την άλλη εβδομάδα το έχουμε φτιάξει. Με την πλατφόρμα και θα τελειώσουμε. Όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε. Πάμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τέσσερα επίπεδα βίας. Θα ξεκινήσουμε από τα χαμηλά και θα πάμε στα ψηλά. Πρώτο επίπεδο βίας στο σώμα. Όταν θα φτάσει κάποιος να σε χτυπήσει, έχει ήδη περάσει από τα υπόλοιπα τρία στάδια. Δηλαδή, δέχτηκες ψυχική βία, νοητική βία, συναισθηματική βία και μετά έχουμε και χτύπημα. Όσο πιο ασυνείδητος είσαι, θα καθίσεις λιγάκι με το πρώτο επίπεδο, τη σωματική βία. Το ότι σε χτύπησε και σου ρίξε ένα χαστούκι. Αυτό είναι το ορατό. Είναι το αποτέλεσμα που έρχεται από κάτι πάρα πολύ πίσω. Ανάλογα από τον κόσμο που έρχεσαι, εάν έρχεσαι από τον κόσμο του φωτός, εκεί δεν γνωρίζεις την βία. Αν έρχεσαι από τον κόσμο του σκοταδιού, ξέρεις πολύ καλά τι είναι βία, γιατί πάντοτε το σκοτάδι προκαλεί τη βία, είναι το πρώτο που κάνει την κίνηση. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσει να πάρει τροφή. Θα την πάρει μέσα από τη μάχη.
μέσα από τη δική σου συρρήκνωση θα προσπαθήσει να σου πάρει το φως σου. Έτσι λοιπόν, όταν το χτύπημα πλέον φτάσει στο σώμα, τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Η ζημιά έχει ήδη γίνει. Ανάλογα με τον πολιτισμό που έχει κάποιος, μπορεί αυτή η βία να εκδηλωθεί. Δηλαδή, εάν είμαστε στο Far West, θα κάναμε μονομαχίες. Τώρα που τα πράγματα έχουν μία ηθική τάξη, η βία μπορεί να είναι απλά το πώς με κρατάς από το χέρι. Μέχρι εκεί επιτρέπεται σε εισαγωγικά τον τρόπο με τον οποίο με σφίγγεις ή με σπρώχνεις. Μπαίνοντας ηθικοί κανόνες, ας πούμε ότι μικρύνανε την εκδήλωση, γιατί πάντοτε ο νους πηγαίνει πάνω στην εκδήλωση και προσπαθεί να συρρυκνώσει το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτείτε για λίγο στη ζωή σας, εάν κάποιος σας χτύπησε, έστω και ένα απλό σπρόξιμο, αυτό σημαίνει ότι πιο πίσω είχε καλύψει μια διαδρομή. Το καλό στη γη, επειδή είχε ένα πρόβλημα, δηλαδή τι, γιώθηκε μόνο αγάπη για 2.000 χρόνια, η δύναμη δεν ήταν παρούσα για να μπορέσει την ώρα που ξεκινάει η εκδήλωση της βίας να βάλει το όριο του. Ξεκινάει κάποιος και έρχεται με μια ψυχικού τύπου επίθεση, αόρατη αν είσαι ασυνείδητος. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Πλησιάζει πιο κοντά, κάνει μια νοητικού τύπου επίθεση. Το πρώτο πράγμα που κάνει εκεί πέρα το καλό είναι να δικαιολογεί. Δικαιολογείς τον άλλον απέναντι στην κίνηση επίθεσης στο νου σου. Μπορείς να πεις πολλά πράγματα, να πεις δεν καταλαβαίνει, δεν κατάλαβε, δεν γνωρίζει, αυτά ξέρει μόνο, έρχεται από αυτό το παρελθόν. Οπότε, όταν υπάρχει νοητικού τύπου βία, το καλό μπαίνει κατευθείαν σε διάλογο, μήπως και μπορέσει να μεταπίσει αυτόν που επιτίθεται στο να σταματήσει βία στη συζήτηση. Αυτόματα μπαίνοντας μέσα όμως στη συζήτηση εκ των πραγμάτων, ο άλλος, εφόσον η τάση του είναι να κατακτήσει και το τελευταίο κομμάτι που έχεις μέσα στο σώμα σου φως, δεν σταματάει, άρα δεν καταλαβαίνει. Κοινώς δεν θέλει να καταλάβει, γιατί αν θα καταλάβαινε, δεν θα προκαλούσε ποτέ την μάχη. Δεν θα έκανε ποτέ την πρώτη κίνηση. Γιατί όταν κάνεις μία πρώτη κίνηση, στην ουσία βάζεις το χέρι σου μέσα βαθιά και τραβάς αυτό που έχεις. Εάν δηλαδή χτύπησες ένα παιδί και είναι το παιδί σου, από πού ήλθε αυτή η πρόθεση? Μπήκες μέσα σου, τράβηξες τη βία που έχεις εσύ αποθηκεύσει και την εξωτερικεύεις. Επειδή ηθικά μετά θα πρέπει αυτό λιάκι να το καλύψεις, θα πεις με προκάλεσες, μου σπάσεις τα νεύρα, δεν καταλάβαινες, ήσουν ένα άταχτο παιδί, δεν μπορούσα να σε μαζέψω αλλιώς. Θα σου δώσω δηλαδή μια νοητικού τύπου δικαιολόγηση για να τη φας, για να μπορείς μετά να είσαι διαθέσιμος. Ας δούμε λιγάκι τη νοητικού τύπου βία, πώς κρύβεται πάρα πολύ καλά και δεν την καταλαβαίνουμε. Πρώτον, η βία στο νου έχει κρίση για τον άλλον.
Στα καλά καθούμε. Θα πεις κάτι δικό σου. Για μένα μιλάω. Θέλω να πω παραδείγματος χάρη ότι θέλω να φάω μακαρόνια. Θα έρθει ο άλλος, γιατί θέλεις μακαρόνια. Αυτή είναι μία επίθεση. Γιατί εγώ καταθέτω μία κατάφαση. Άρα δηλαδή, είσαι στο κέντρο σου, είσαι στον εαυτό σου και μιλάς για εσένα, είναι ένας κύκλος, σωστά. Και έρχεται ο άλλος και λέει, σε σπρώχνει στην ουσία για να υπερασπιστείς το θέλος σου. Μα γιατί να το υπερασπιστώ το θέλω μου. Μακαρόνια θέλω να φάω. Α, αυτό είναι το απλό, μέχρι το πιο σύνθετο, κάθεσαι στα καλά καθούμενα, σε βλέπει ο άλλος, λέει, πώς ντύθηκες έτσι σήμερα. Επίθεση. Θα πάει στην κρίση. Επειδή λείπει η σοφία, αν υποθέσουμε ότι ο άντρας σου δεν δίνεται καλά, θα μπορούσες να πεις, για να μιλήσεις για σένα και να πεις στο κέντρο μου, εμένα αυτή η εικόνα δεν με φτιάχνει. Μιλάς για σένα. Του δίνεις την πληροφορία και αν τη δεύτερη φορά αυτό συνεχίσει, επειδή δεν φτιάχνεσαι, τον αφήνεις. Άρα πάλι για σένα μιλάς. Έτσι λοιπόν, η νοητικού τύπου βία έχει κρίση. Πολύ εύκολα ο άλλος μιλάει για σένα. Θα ψάξει να βρει και επειδή τη γουστάρει τη μάχη, ένα σημείο, θα βρεις. Ένα λάθος, άμα θέλεις, είναι το μόνο εύκολο. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο έχεις μία βία απέναντι στο νου είναι η αμφιβολία. Δηλαδή εγώ αμφιβάλλω για εσένα, για αυτό που λες, για τις ικανότητές σου, θα σε πάω κατευθείαν σε μία αμφισβήτηση αυτού. Ναι, αλλά αυτή η αμφιβολία, επειδή είναι δική σου, σημαίνει ότι με αυτό εσύ κάτι πρέπει να κάνεις. Σωστά. Μα δεν θέλω εγώ να ασχοληθώ με μένα, θέλω να ασχοληθώ με σένα. Άρα θα αμφισβητήσω τα πάντα, ακόμα και τις προθέσεις σου. Κάθε φορά που σε μία συζήτηση κάποιος επεμβαίνει και μιλάει για σένα και όχι για τον εαυτό του, με νοητικού τύπου σχήματα είναι μία βία. Είναι πάρα πολύ αόρατη και αυτή θα την πούμε εμείς διάλογο ή ενδιαφέρον του άλλου για εσένα. Μα εγώ έχω να ασχοληθώ με εμένα τώρα, γιατί να ασχοληθώ με σένα. Έχετε την εντύπωση ότι οι ομιλίες γίνονται για εσάς. Εγώ 40 μέρες πρέπει να αφαιρέσω τη βία από το σώμα μου. Άρα για μένα το κάνω. Άρα απλά μοιράζομαι αυτό που μου συμβαίνει. Τώρα, αν εσύ θέλεις να συνεχίσεις να τρως ξύλο, όσος με ενδιαφέρει. Εγώ αποφάσισα να μην ξαναφάω ξύλο, δηλαδή να μην ξανάνοιξω την πόρτα, σε ψυχικό επίπεδο, άλλα επίπεδα θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί η μάχη έρχεται, οπότε νοητικά κάποιος δεν μπορεί να επιτεθεί, μόνο ψυχικά, ε. Έτσι λοιπόν, εάν σε κρίνω ή σε αμφισβητώ, σημαίνει ότι σου επιτίθομαι. Εάν τυχόν νοητικά σε κάνω υπεύθυνο για εμένα, είναι επίθεση. Εσύ φταίς που εγώ νιώθω έτσι. Εσύ φταίς που εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη. Εσύ φταίς γιατί αυτά που κάνεις δεν με ικανοποιούν. Ωραία, θα έλεγε ένα σοφός. Τι κάνεις με αυτό εσύ. Εγώ δεν φεύγω γιατί σ' αγαπάω. Μα πώς μπορείς να αγαπάς αυτό που δεν σ' αρέσει.
Έτσι λοιπόν, όλη η πληροφορία για το άτομό σου, για το ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, ενώ ο άλλος μιλάει για σένα, για την κρίση, για το τι κάνεις, και οποιοδήποτε ασχολείται με εσάς, με σχήματα νοητικού τύπου, στην ουσία εκφράζει μια βία. Εγώ περπατάω στο δρόμο και θέλω να περπατήσω από εδώ μέχρι τη Γλυφάδα, κουτσό, σε ενοχλώ. Θα περάσει το κακό δίπλα, θα ψάξει να βρει μια αφορμή για να δημιουργήσει μια μάχη και θα έρθει και θα πει πώς είσαι έτσι ή τι κάνεις ή αυτός είναι τρελός. Άρα η κρίση είναι εκείνη η οποία θα σε βάλει σε μία άμυνα. Θα δεχτείς μία επίθεση και εσύ, εάν εκείνη τη στιγμή δεν είσαι σοφός, δεν καθίσεις δηλαδή να βάλεις ένα όριο και να μην ασχοληθείς με αυτόν που σε προκαλεί σε μάχη και να τον προσπεράσεις, τότε θα σε βάλει στη μάχη καλώς θα μας. Αν έρχεσαι τώρα εσύ από τον κόσμο του φωτός, πες μου λιγάκι, εκεί κοντά στο Θεό που η μάχη δεν υπάρχει ως δεδομένο, τι θα κάνεις. Εσύ γνωρίζεις ότι είναι όλες ψυχές. Έχεις από άλλο κόσμο. Έχεις επικοινωνία, συναισθάνεσαι τον άλλον, θα θέλεις να μοιραστεί τη χαρά σου, έχεις μοίρασμα, δεν έχεις πόλεμο, δεν έχεις απαγή και με βάζεις σε μία μάχη. Τώρα πώς να νικήσω εγώ μπορώ. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και λέει, ωραία, έκατσε στη μάχη, δηλαδή τσίπησες, προσέξτε λιγάκι τους ορισμούς, δηλαδή σου τσίπησα το νου. Τι σημαίνει σου τσίπησα το νου? Προκάλεσα το ενδιαφέρον σου. Στις πολεμικές τέχνες αυτή τη λογική έχει προσποίηση. Να τσιμπήσω το νου σου. Εάν τσιμπήσω το νου σου και δεις εδώ πέρα το δεξί μου χέρι, κάνω μια κίνηση, κοιτάς, φεύγει. Τι? Από το κέντρο σου η αντίληψη, γιατί αυτός και που έκανε έτσι, με δεν με επηρεάζει. Έχω ένα κύκλο και είμαι ασφαλής. Αν μπορέσω και σου πάρω το νου, στο τσιμπήσω και κοιτάξει το χέρι μου, τότε με το άλλο σε καρφώνω. Δεύτερη βία. Μετά το νου, σε πληγώνω. Ξεκινάει η βία και μπαίνει σε συναισθηματικό επίπεδο. Σου τράβηξα το νου σου, κοίταξες αλλού και τώρα με το μαχαίρι σου καρφώνω την καρδιά. Ξαφνικά η βία μεταφέρεται στο συναίσθημα και πάμε σε πόνο. Μου πήρες το νου και τώρα με καρφώνεις στο στήθος. Εάν έρχεσαι από τον φως και σε πληγώσω, αυτόματα η φυσιολογική αντίδραση είναι να κλάψεις. Γιατί αυτό πονάει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πονάς και για σένα, αλλά και για τον άλλον. Προσέξτε λιγάκι, οι άνθρωποι που έρχονται από το φως γνωρίζουν λιγάκι βαθιά μέσα τους και τον πόνο που βιώνει ο ίδιος, αλλά και ο άλλος, γιατί είναι ανοιχτή. Αυτός είναι σκοτάδι και είναι κλειστός. Δεν νιώθει το δικό του πόνο, γι' αυτό είναι κλειστός.
Άρα δεν μπορεί να νιώσει και το ότι σε κάρφωσε. Και εσύ πονάς. Την ώρα λοιπόν που σε καρφώνει το κακό και πονάς, τότε θα σε πάρει από τον πόνο και θα σε πάει πού? Στο νου. Δηλαδή θα σε σηκώσει πάλι πάνω. Και θα σου πει, γιατί πονάς, ρε. Γιατί. Γυναίκα είσαι εσύ, άντρας εσύ. Θα σε πάει πάλι σε μια κρίση για να συνεχίζει το μαχαίρι να μπαίνει πιο βαθιά μέσα στην καρδιά. Όσο πιο πολύ νοητικός τύπος είσαι, τόσο λιγότερο νιώθεις και τον πόνο. Αλλά μας νοητικός έχουμε δύο κακά, τα οποία μεταξύ τους θα παλεύουν. Νους με νους. Ο νους με νους. Δεν κατεβαίνει κανένας πιο κάτω, δεν κατεβαίνει κάποιος να νιώσει τι, τον πόνο που του προκαλεί η νοητική βία και μετά η συναισθηματική, με αποτέλεσμα να περνάμε 20 χρόνια σε πόλεμο. Εάν κάποιος έρθει εδώ και πει «εγώ είμαι 20 χρόνια και πονάω», σημαίνει ότι κάποιος τον καρφώνει. Εάν δεν νιώθει τον πόνο, τότε σημαίνει ότι και αυτός είναι στο ίδιο επίπεδο με τον άλλον. Και έτσι έχουμε 20 χρόνια σχέσεις και ο ένας ρίχνει χαστούκι στον άλλον. Κανένας δεν νιώθει το κόστος της μάχης. Έχουν απενεργοποιήσει όλο τους το σώμα. Δεν νιώθουν καθόλου τον πόνο. Και έτσι μία βαράει ο ένας, μία βαράει ο άλλος. Να δούμε ποιος θα αντέξει. Το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή χτυπάς ένα και μετά παίρνεις ένα, είσαι 50-50, ξανά από την αρχή. Ένα, ένα, 50-50, ε. Ποιος θα φύγει πρώτος? Αυτός που θα καταναλώσει την ψυχική του ενέργεια στο χτύπημα. Αυτός είναι που πεθαίνει πρώτος. Αυτοί που πεθαίνουν πρώτοι, στις οικογένειές σας, από μάνα και πατέρα, είναι αυτοί που καταναλώσανε την ενέργειά τους σε μία μάχη, ή στο νου και ήταν λίγοι και δεν αντέξανε, ή πονάρανε και νους. Νους και πονάω. Νους και πονάω. Οπότε το πιο φωτεινό κομμάτι, επειδή αμήνεται με το νου και πονάει με την καρδιά, φεύγει πιο γρήγορα. Γεια σας. Καληνύχτα σας. Θα πας να πεις του άλλου, φύγε από τη μάχη, αφού δεν είσαι καλά, τρως ξύλο και δίνεις ξύλο, αν είσαι νου με νου, ε. Και βέβαια θα μου απαντήσει με λογικές φόβου και επιχειρημάτων. Πού να πάω, πώς θα ζήσω μόνος μου, δεν θα έχω την άνεσή μου, τι θα κάνω με υποχρεώσεις, με τα παιδιά. Ό,τι νοητικό κατασκεύασμα θέλεις. Και θα μιλήσει βέβαια με επιχειρήματα, γιατί εκεί είναι. Αν μπορούσα να τον κατεβάσω λίγο από το νου και να νιώσει ότι τρέχει το αίμα στην καρδιά και πονάει, είναι μία μικρή διαδρομή. Έχει ελπίδες να νιώσει λίγο τον πόνο. Έτσι λοιπόν η δεύτερη βία είναι συναισθηματική. Που σημαίνει τι? Ότι θα σε κάνω να κλαις. Σε κρίνω, σε αμφισβητώ, σε πολεμώ με τον νου μου. Εσύ δεν μπορείς να μείνεις πολύ εκεί. Γιατί? Γιατί το φως έχει άλλη λογική από τη λογική του μυαλού. Δηλαδή, αν έρχεσαι από τον κόσμο του Θεού, έχεις άλλη λογική. Αν έρχεσαι από τον κόσμο του σκοταδιού, έχεις άλλη λογική. Αυτές δεν μπορούν να ενωθούν. Η λογική του μυαλού και η λογική της ψυχής είναι διαφορετικές. Η λογική του μυαλού λέει, για να επιβιώσω θα πρέπει να σε σκοτώσω. Η λογική του Θεού λέει, αν είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε, θα είμαστε και οι δύο πιο πλούσιοι. Πού να μπορέσουμε τώρα να συναντηθούμε? Πώς θα συναντηθούμε? Οπότε τι γίνεται? Μόλις ακαρφώνω εγώ στην καρδιά, πηγαίνεις στο νου της ψυχής σου, γιατί η ψυχή έχει ένα νου, και λες, Θεέ μου, γιατί με χτυπάει αυτός? Γιατί με πονάει?
Αν η απάντηση ήταν «Σε πονάει γιατί έρχεται το σκοτάδι», δεν θα με πιστέψεις. Εάν σου πω ότι δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά που εσύ κάνεις, γιατί εσύ νιώθεις, γιατί εσύ θες να μοιράζεσαι, αλλά ο άλλος θα παίρνει ενέργεια, όχι μέσα από το μοίρασμα. Και πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Όταν πηγαίνετε σε σκοτεινά όντα και τους δίνετε φαγητό, αρνούνται να φάνε. Γιατί για να φας θα πρέπει τι να κάνεις, να ανοίξεις. Αυτός έχει μάθει να το πάρει με πόλεμο. Ή θα σου επιτεθεί ή θα σε κάνει να το λυπηθείς. Δύο είναι οι επιλογές του. Να το μοιραστούμε, αυτό το ξεχνάμε. Βάζεις την τούρτα σου στη μέση και λες, αυτή είναι η τούρτα μου, σε προσκαλώ, το καλό προσκαλεί, το κάναμε, το κακό προκαλεί. Σου ζήτησα εγώ τούρτα. Όχι. Γιατί την έφτιαξες, με ρώτησε εμένα. Όχι, δεν σε ρώτησα, αλλά αν θέλεις την τρως, αν δεν θες την τρως, γιατί μου την πετάς κάτω την τούρτα. Θα μπορούσε να πεις, ευχαριστώ που με σκέφτηκες, δεν θέλω τούρτα, θα πάω να κοιμηθώ, οκ. Okay. Βέβαια, αν το κάνεις αυτό επανελειμμένα, το πρόβλημα δεν μπορεί και στατιστικά θα σε πετύχω μια φορά. Δηλαδή, θα φτιάξω σοκολάτα, θα φτιάξω κρέμα, θα φτιάξω... Κάτι θα σε πετύχω. Η άρνηση όμως, είναι πιο υγεία το κακό από την κατάφαση. Οπότε, εσύ πάλι θα πας στο νου σου, γιατί πονάς, και λες, ανεβαίνω πάνω, και τι κάνεις όταν έρχεσαι το φως? Ακούτε πάλι τις λογικές του μυαλού και της ψυχής. Η λογική του μυαλού, του σκοτεινού κομματιού, λέει, ο άλλος θέει, ο άλλος είναι υπεύθυνος, αυτός έρχεται το φως, λέει, εγώ είμαι υπεύθυνος. Δηλαδή, ο ένας προσπαθεί να πάρει την ευθύνη του εαυτού, αλλά μου το ξεχυλώνει και παίρνει και την ευθύνη του άλλου. Ενώ ο άλλος λέει, εγώ δεν παίρνω καμία ευθύνη αυτού, εγώ είμαι δίθεν αδύναμος, είμαι δίθεν ανικανός και εσύ φταίς που εγώ είμαι έτσι. Οχ. Δύο διαφορετικές λογικές. Κοπέλα μου, αν θέλεις χρήματα, για να δουλέψεις. Παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, πάλι θα σε πάρει από το μπόσκα, θα σε ανεβάσει πού? Στο νου, και στο νου θα ξεκινήσει να λες, εγώ κάτι δεν κάνω καλά, γιατί το καλό προσπαθεί να πάρει την ευθύνη του εαυτού του. Δεν έχει βέβαια σοφία, οπότε εκτός από το μικρό κύκλο θα πάρει και την ευθύνη του μεγαλύτερου κύκλου. Οκ, okay. Το πέτυχα. Τώρα, το ότι εγώ δεν είμαι καλά, λέει ο άλλος, ευθύνεται σε σένα, εσύ το πήρες, το τόσο αμάσιτο και έτσι ξεκινάς την επόμενη μέρα να κάνεις καινούργιες υπερβάσεις. Γιατί ξεκινήσαμε από το νου και κατεβαίνουμε προς τα κάτω? Γιατί εσύ ακόμα κοιτάς εκεί το μαχαίρι, δεν το κοιτάς. Οπότε ξανανεβαίνεις απάνω και κοιτάς εκεί. Δηλαδή τι σου λέει ο άλλος? Πάρε ένα ψίχουλο, κάνει μια κίνηση, το τρως εσύ και μετά περιμένεις πάλι το ψίχουλο. Και σου λέει, έρχεται το ψίχουλο, έρχεται. Σε καφώνει, περιμένεις εσύ το ψίχουλο και λες τώρα, το ψίχουλο ή τον πόνο? Επιλέγεις το ψίχουλο και συνεχίζεις εκεί, εκεί διαθέσιμος, ως καρδιά, να στην τρυπάω και να ματώνεις. Όταν σου ματώνω την καρδιά και είσαι από το φως κλαις, ακόμα και το θυμό τον κάνεις κλάμα και έτσι σιγά σιγά στάζεις μέσα δηλητήριο. Εάν τυχόν
Σταματήσει η βία στο πρώτο επίπεδο σημαίνει ότι ο άλλος για σένα είναι Θεός. Δεν υπάρχει λόγος να κατέβει πιο κάτω. Τον υπηρετείς από μόνος σου. Δεν υπάρχει λόγος να κάσεις στην καρδιά. Λες, εγώ είμαι ο Θεός και εσύ σκύβεις. Είδατε τι κάνει το κακό. Όποιος σκύβει και έρχεται εδώ και λέει, την ευλογία σου, δάσκαλε. Καλά. Από τον κόσμο του κακού κατευθείαν. Γιατί έτσι ξέρουν αυτοί εκεί, να σκύβουνε. Ο Θεός σε κοιτάει στα μάτια πάρα. Σου λέει, αγόρι μου, τι θέλεις, σου το δεν μιλάς, ζητάς, έχει λογική ψυχή. Μόλις βλέπω κάποιον και λέει την ευλογία σου. Γιατί αυτό γνωρίζει, δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν θα το μεταφράσω τώρα όπως θέλει, αλλά σκεφτείτε τελικά λοιπόν, πώς το κακό θα προχωρήσει μες στην εκκλησία, περπατάει ο παπάς με τα ράσα, πας εσύ και λες και του φυλάς το κολόχερο. Και σε αφήνει. Το πρόβλημα δεν είναι τι κάνεις, το πρόβλημα είναι ότι σε αφήνει. Τόσο έτσι περπατάει. Όσα πιο πολλά φιλιά, τόσο πιο πολλές υποκλήσεις. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Ποτέ μου δεν κατάλαβα από μικρός γιατί θα έπρεπε να φιλήσω ένα χέρι ενός παπά. Βέβαια θα μπορούσε να το φτιάξει το. Το βλέπεις, λες, αυτοί όλοι, για να το κάνουν όλοι, έχουν κάτι σωστό, δίκαιο. Ας κατέβω λοιπόν και εγώ να γονατίσω. Έτσι λοιπόν, εάν τυχόν στην πρώτη κρούση επίθεσης βίας στο νου, κατευθείαν εγώ θεοποιηθώ μες στο μυαλό σου, δηλαδή σπάμε την ιεραρχία, Θεός, Κύριος, όσο ζω στη γη, Δαβίδ και μετά θα δούμε πώς θα το φτιάξουνε, και μετά ψυχή. Προσέξτε, αυτή δεν είναι η αρχιενοητική, ενώ ως ενέργεια. Αν θες να λάβεις δύναμη, θα πάρεις δύναμη από εκεί που υπάρχει. Okay. Άρα λοιπόν, εάν σπάσω την τριάδα, το ξαναλέω, Θεός, Κύριος, εαυτός, απλά ο Δαβίδ κρύβεται ανάμεσα στον εαυτό και στον Κύριο. Κρύβεται. Μετά θάνατον. Θα πάμε σε τετράδα. Οπότε, μόλις σου σπάσω την τριάδα και πεις Θεός, Κύριος, εσύ. Τελειώσαμε. Άρα μαθίζεις, άρα έχεις χάσει τη μάχη. Η βία πέτυχε τι? Το σκοπό της, υπηρετής, δεν υπάρχει λόγος. Τι να κάνω, να σε τραυματίσω? Στους δούλους, δεν τους μαστιγώνουν όταν κάνουν τα πάντα. Έχει το δούλος και λέει, τι θέλεις, πάρε να πιω το φάει ρε μαλάκα να φας. Οκ, μέχρι εκεί πάει, γιατί να σε μαστιγώσω. Ποιον θα μαστιγώσεις? Εκείνον ο οποίος θα αρνηθεί για λίγο, ότι εσύ είσαι στη διάρκεια. Και όχι αυτός, δηλαδή ότι εγώ ανήκω στον εαυτό μου μετά το Θεό και τον Κύριο, οπότε εσύ από κάτω. Από κάτω θα σε πονέσω. Δηλαδή, θα σε πάω να σου βάλω ένα μαχαίρι μέσα στην καρδιά. Okay. Εάν τυχόν με την ενοχή και με το φόβο δεν καταφέρω και εσύ έχεις ακόμα αντιστάσεις, λες, ρε Κώστα, μη το ξανακάνεις αυτό. Μη μου ξαναχτυπήσεις την καρδιά. Δηλαδή έχεις και λίγο επαναστατικού τύπου φλογίτσες. Γιατί αν ήσουν ok από την αρχή, με το που έρχεται στο νου του λες κόκκινη γραμμή, περνάς το κόβο. Όχ. Αυτός όμως μπήκε και εσύ κάνεις συνέχεια υποχώρηση. Όταν υποχωρείς όμως, αμήνεσαι δηλαδή, κάνεις ένα σουπ, σουπ, μήπως, και σταματήσει. Στην αρχή δηλαδή, με το νου λες, να το συζητήσουμε λίγο, να το ξαναδούμε και υποχωρείς.
Okay. Μετά με την καρδιά που πονάς, μα γιατί μου το κάνεις αυτό, δεν θέλεις να το ζήσουμε αλλιώς, τι γίνεται, όσο αμήνες έστω και έτσι, τα λεφτά, αν τυχόν εσύ λίγο πεις ότι θα κάνω μια κίνηση προς τα μπροστά, θα έρθει και η σωματική κοιλία. Εάν το κακό έρχεται με ορμή, θα πάει κατευθείαν, θα σου διαπεράσει συνού συνέστημα κατευθείαν σώμα. Δηλαδή, με το που συναντιέσαι, κάτσε ρε, τι έγινε, κατευθείαν. Ναι, έρχομαι με... Το ελαττήριο έρχεται από πάρα πολύ βαθιά. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καταληφθεί ολόκληρος, σημαίνει ότι πλέον το κακό χρησιμοποιεί το σώμα σου, με αποτέλεσμα να μην έχεις καθόλου συνείδηση φωτός, άρα θα βγεις έξω και θα βιάζεις. Θα βγεις έξω και θα σκοτώνεις. Γιατί, γιατί όταν υπάρχει στο λίγο συνείδηση, απέναντι στο κακό, νιώθεις μία στοιχειώδη συντροπή. Ως ψυχή. Εάν λοιπόν όμως έχεις καταληφθεί ολόκληρος, πλέον έχεις μαυρίσει, τότε αυτόματα θα σε πάω κατευθείαν στο τελευταίο στάδιο. Θα σε πάω λοιπόν στη βία. Τη σωματική. Άρα η ελαφριά αντίσταση, εφόσον με το νου σου ακόμα περιμένεις τον Θεό ή τη Θεά να έρθει, σου τρυπάω την καρδιά, μετά σε κακοποιώ σωματικά, δεν υποχρεωτικά ένα χαστούκι να κακοποιηθείτε σωματικά. Υπάρχουν και άλλων ειδών κακοποίησης. Θα κουβαλάς εσύ. Θα παίρνεις απάνω τις υποχρεώσεις. Σωματική κακοποίηση είναι αυτή. Θα τρέχεις συνέχεια σαν παλαβός δεξιά και αριστερά. Δεν θα προλαβαίνεις εσύ, επειδή είσαι συνέχεια σε κίνηση, να αισθανθείς λίγο τη δική σου ανάγκη με τίποτα. Και θα σε βάλει συνέχεια σε κύκλους να τρέχεις. Δηλαδή και η κακοποίηση του τρέχω είναι σωματική κακοποίηση. Άμα σε βγάλω εγώ και σου πω 10 τετράγωνα, τρέχεις και μετά από λίγο υποφέρεις. Ακόμα, έρχεται κάτω, δεν είναι σωματική κακοποίηση. Μπορεί να μην σου δίνει ένα χαστούκι, αλλά σε και τρέχεις. Το σώμα σου κακοποιείται, το σώμα σου αρχίζει και έχει πόνο στη μέση, πόνο στα χέρια, πόνο στον αυχένα, κακοποίηση κανονική. Έρχεται κάποιος κακοποιημένος σωματικά και λέω, εσύ πώς είσαι έτσι τώρα. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος τον κακοποιεί. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε, όμως, από ποιες πόρτες μπαίνει σιγά σιγά το κακό στο νου, στο συναίσθημα και στο σώμα. Μετά, πάλι, τι γίνεται. Φτάνουμε και σου παίρνουμε και την ψυχή. Γιατί, γιατί για να αντέξεις εσύ νοητικά, να έχεις μια μικρή αντίσταση, να αντέξεις συναισθηματικά, να κλαις και να μην καταραίεις, να προσπαθείς σωματικά να αντέξεις την καταπώνηση, αυτό θέλει ενέργεια. Από πού θα την πάρεις την ενέργεια? Από την ψυχή σου. Κατέβασε μου φως. Πάρε φως. Τι το κάνεις? Δικαιολογία. Τι το κάνεις? Κλάμα. Τι το κάνεις? Υποχώρηση και κακοποίηση. Μου τελείωσε, μου το έφαγε ο άλλος. Κατέβασε μου φως. Κατέβασε μου φως. Τελειώνει. Δαβίδ, τελειώνει. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα να το στύψω το λεμόνι, το πορτοκάλι. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Γιατί όμως θα κατεβάζεις ψυχική ενέργεια? Ένα είναι το μυστικό. Πλέον έχεις ιτηθεί, ο φόβος σε έχει κυριεύσει και εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Πλάκα μου κάνεις, δηλαδή φοβάμαι? Όσο δεν φαντάζεσαι, δεν φοβάμαι ρε εγώ. Όσο δεν φαντάζεσαι.
30 χρόνια στην υποχώρηση, ξύλο, 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 ξύλο. Γιατί φοβάμαι? Θα το εξηγήσω με απλά λόγια σήμερα. Μήπως και θελήσετε και μου φτύσετε το κακό που έχετε ρουφήξει. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και κάνει μία επίθεση νοητικού τύπου, σε αμφισβητή, σε κρίνει. Εσύ εκείνη τη στιγμή, αντί να πεις «το τελειώνω εδώ», τσοκ, υποχωρείς. Έρχεται το κακό λοιπόν και παπ, σου δίνει μία γροθιά. Εκείνη τη στιγμή το κακό επιτίθεται. Η ψυχή όμως, η οποία ειδικά αν έρχεται το φως, δεν μπορεί να το φιλοξενήσει μέσα το κακό. Σου λέει, αυτό είναι άγνωστη τροφή για μένα. Δεν μπορώ εγώ να κρατήσω κακό μες στην ψυχή μου. Οπότε αρχίζει και το βάζει μέσα στον αφαλό και το μετασχηματίζει σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Αν είσαι πολύ ψηλά στον ουρανό, κακία δεν μπορείς να κρατήσεις. Λες, αυτό το πράγμα είναι δικό μου. Ωραία, τι το κάνεις. Αν όμως είσαι λίγο στο ενδιάμεσο, θα την κρατήσεις την κακία, οπότε λέει κι άλλος σύμμαχος. Δύο που σκέφτονται άσχημα, πάμε να φάμε τον τρίτο τώρα, σαν τους βρικόλακες είναι. Αν όμως το κρατήσεις μέσα στο κακό, Okay. Αν όμως είσαι από το φως, δεν θα το κρατήσεις. Και τι θα το κάνεις? Θα το μετασχηματίσεις. Τι θα το κάνεις? Πάμε τώρα στην άλλη στρέβλωση. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει η παγάδα για τους ηλίθιους. Κάνε μου το κακό, αγάπη. Τι λες, ρε μαλάκα? Αν ήταν έτσι, θα έλεγε ο Θεός, κακό, σήμερα γίνε αγάπη. Και τελειώναμε. Γιατί μας ταλαιπωρεί? Έρχεται όλη η προπαγάνδα και λέει, πάρε το κακό και κάνε το καλό. Δεν γίνεται αυτό. Το κακό δεν μπορεί να το καλό. Το κακό μπορεί να γίνει μόνο το καλό, εάν έχει άλλη επιλογή. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Διαφορετικά θα μου λέει, κατεβαίνεις Δαβίδ, έλα εδώ, κακό, καλό. Σαν το Hollywood, θα αλλάζανε κατευθείαν από μαύρο άσπρο. Θα τελειώναμε. Έρχεται ο άλλος και λέει, παρέμει σου χάρη, μπορείς να μου πάρεις το κακό από μέσα? Ναι, μπορώ να σου πάρω το κακό. Λίγο όμως, δεν στο αφαιρέσω όλο. Γιατί δεν σου αφαιρέσω λίγο? Αν μου έρθεις 100 κιλά, γιατί να στο αφαιρέσω λίγο? Για να δω ποια θα είναι η επιλογή σου. Δηλαδή, αν είσαι συνέχεια εσύ 100% μες στη μαυρίλα, και σου πάρω εγώ λίγο κακό, θα σου πω τι το κάνω εγώ τώρα μετά. Ως άνθρωπος, όχι ως Δαβίδ, θα το εξηγήσω. Και σου πάρω 10 κυβικά εσένα κακό μέσα από την κοιλιά σου. Και γιατί το κάνω αυτό? Μήπως και μυρίσεις ένα διαφορετικό συνέστημα. Δηλαδή, άλλο κλίμα. Μαλάκα, εδώ ήταν η μουτζούρα και τώρα εδώ λίγο, έχει λίγο γκρι. Α, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται. Είναι λίγο γκρι. Ωραία, έρχεται μετά. Τι θα κάνεις με τον γκρι? Επιλογή. Θα περπατήσεις προς τον γκρι ή θέλεις να φορτώσεις μαύρο? Θα πει κάποιος μαύρο. Κλείστα σας. Δεν ασχολείται ο Θεός. Σου λέει, έκανες επιλογή. Μπες στη βάρκα και προχώρα. Αν ήταν έτσι, θα βγόταν ο άλλος και θα έλεγε, έλα εδώ αγόρι μου, να πάρω το χέρι σου, πάρω 100 κιλοβάτ, μαύρο, 100 κιλά μαύρο του λάσπη, τώρα που είμαι. Και τελειώσαμε, επόμενος. Μα δεν δουλεύει έτσι. Γιατί και αυτό ακόμα είναι ιδέα. Οπότε έρχεσαι εσύ με ένα αίτημα και λες, δεν αντέχω άλλο. Αισθάνομαι ότι κάτι κακό συμβαίνει. Okay. Τι μπορείς να μου κάνεις? Να σου δείξω λίγο πώς είναι το γκρι. Θέλεις? Αυτό μπορώ να το κάνω. Σου το δείχνω και μετά σ' αφήνω. Πας επιλογή. Αυτό είναι σαν Δαβίδ. Αν είσαι άνθρωπος όμως, τι κάνεις? Μ' αρέσουν σήμερα οι εναλλαγές. Αν είσαι άνθρωπος, τι κάνεις?
θα πάρεις το κακό. Και ώστε δεν το κάνω αυτό. Να το γυρίσω πίσω στο νόμο το δικό μου, στο δικό μου νησί του Θεού, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σου γυρίσω πίσω το κακό. Απ' την ώρα που το πήρα, αν στο πετάξω στα μούτρα, εκείνη τη στιγμή δηλώνει μία τύπου επίθεση, ε. Αχ, δεν μπορώ. Τι να το κάνω, θα το κρατήσω εγώ. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κρατάω, είναι ολόκληρη μαύρη βόμβα. Α, θα το κάνω φόβο. Δηλαδή θα το πάρω από την κοιλιά μου και θα το βάλω στην καρδιά μου. Ναι, δεν σου γυρίζω το κακό και ταυτόχρονα το κάνω φόβο, άρα μπορώ να ζήσω. Okay, δηλαδή να επιβιώσω. Κάνω το κακό φόβο. Είναι η μόνη επιλογή που έχεις, δεν έχεις άλλη. Τι επιλογή έχεις, καμία άλλη. Οπότε, φοβάμαι. Και μετά, επειδή αυτό βέβαια δεν είναι ευχάριστο, θα πρέπει ανάλογα με τα κυβικά φόβου που έχεις μέσα σου, ανάλογα θα πρέπει να περπατήσεις. Ναι, ωραία. Αν ο φόβος είναι αρκετός όμως, τι θα κάνω. Θα πάω να μην τον αισθάνομαι. Πλάκα μου κάνεις. Ναι, ρε, γιατί αν αισθάνεσαι το φόβο, τα πόδια σου τρέμουνε, γονατίζεις από φόβο και δεν μπορεί να περπατήσεις. Ναι, αλλά εγώ έχω 10 υποχρεώσεις να κάνω. Όχι, δεν τον αισθάνομαι το φόβο και ξεκινάω. Πολύ ωραία. Δεν φοβάμαι, λες εσύ. Το κακό για να μην κάνει την επόμενη επίθεση. Για το κακό. Σου έστειλε το χαστούκι, αλλά τι δεν έκανε την ενέργεια που πήρε το κακό. Σκοτάδι. Άρα πάλι σβήνει. Έχει ανάγκη από τροφή. Σου λέει, όπως είπα, το φεγγάρι. Μες στο φόντο, το μαύρο θέλει ενέργεια, την παίρνει τον ήλιο. Εάν, λέμε ένα παράδειγμα, ο ήλιος δεν βγει μια μέρα, δηλαδή δεν το τροφοδοτήσει με φως, σκοτάδι και ουρανός το βράδυ, ένα, και λέει τώρα εγώ πώς φαίνομαι. Μου το έκανε σκοτάδι και μετά την επόμενη μέρα τι θέλει πάλι. Πάλι φως. Α, okay. Οπότε ο φόβος που με πηγαίνει. Θα το ταΐσω πριν γαυγίσει. Έχεις το σκύλο και πηγαίνεις κάθε μέρα και βάζεις φαγητό από μόνο σου, μην προλάβει και πεινάσει. Γιατί αν πεινάσει, γαυγίζει και επειδή δεν είχα δύναμη να βάζω αλυσίδες, θα με κατασπαράξει. Ξεκινάς λοιπόν το πρωί και λες, okay, τι έχω σήμερα το πρωί να κάνω, να ταΐσω τους σκύλους. Ξεκινάς το πρωί εσύ και έχεις 100 υποχρεώσεις τον άλλον για να ταΐσεις τους σκύλους. Όσο φοβάσαι, τόσα σκυλιά έχεις. Εσύ βέβαια μετά, πώς θα το αντέξεις αυτό το πράγμα. Εσύ σηκώνεις το πρωί και λες, ταΐσα τον ένα, ναι. Δεν φωνάζει. Τάισε το δεύτερο, δεν φωνάζει. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, αρχίζει σιγά σιγά μετά. Τα σκυλιά μεγαλώνουν. Σε πλήθος. Γιατί λέει, εκεί είναι κάποιος που ταΐζει μαλάκες. Η ρίζα που λες και λέει, κάποιος εκεί πέρα σηκώνει το πρωί και αρχίζει και ταΐζει τους σκύλους. Πάμε να φάμε. Γιατί στο διπλανό που δεν ταΐζει κανένα σκύλο άλλο, δεν πάει. Έχει το δόκανο και λέει: αν πλησιάζει, σου τη βάρεσα. Αυτόν όχι, θα πάμε στο διπλανό. Αυτός ξυπνάει μόνος το πρωί και ταΐζει τους σκύλους. Το καταλαβαίνω μεταξύ σου. Λέει: έρχονται πολλοί σκύλοι. Πολύ ωραία. Τώρα ξαφνικά, εγώ τι θα κάνω, πώς θα μπορέσω να αντέξω, πώς θα βάλω στο μυαλό μου εγώ μία δικαιολογία για να αντέχω να ταΐζω. Εγώ είμαι δυνατός, ρε μαλάκα. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Πώς είσαι δυνατός. Όσα σκυλιά και να μου φες, όλα τα ίζω. Ρε μαλάκα, δεν είναι αυτή η αποστολή σου. Ναι, αλλά εγώ έτσι παίρνω δύναμη. Γιατί όλοι όσοι έρχονται, τρώνε. Άσχετα να δυνατίζω σιγά σιγά σε ενέργεια.
Και θα πρέπει να έχω μια δικαιολογία του στυλ τι. Ότι εγώ μπορώ και κρατάω το σύστημα σε υπηρεσία, σε ισορροπία, είναι όλοι καλά, κανένας δεν τα γαυγίζει, δεν ανοίγει μύτη. Α, οκ. Okay. Έρχεσαι στο Δαβίδ τώρα. Σας λέω πραγματικά γεγονότα για τους ευφυείς. Έρχεσαι στο Δαβίδ. Και λέει τώρα ο άλλος. Κάτι μου δονεί μέσα του. Αυτός θα λέει 1, 2, 3, 40. Δηλαδή βγαίνει και λέει ας πούμε για το κολόχιο του παπά. Δηλαδή, τι πιο δύναμη θέλεις δηλαδή. Εξηγήστε μου. Και το λέει. Και ρουφάς λίγο δύναμη. Και λες, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα δεν έχει φαγητό. Για να μην σας διώξω. Δυνάμωσε λίγο, σωστά. Ε, τι θα κάνει ο σκύλος. Λέει, όχ, αυτός από πίσω κάτι αλλάζει. Δηλαδή μέχρι χθες σηκώνα το πρωί και τάιζε. Τώρα ξαφνικά λέει, δεν θα δώσω σήμερα φαγητό. Θα σας αφήσω και μια μέρα νηστικούς για να μην σας πάρει ο διάολος. Σωστά το λέει, γιατί από εκεί έρχεται. Οκ. Okay. Τι θα κάνει ο σκύλος, για πείτε μου εσείς. Θα μαζευτεί λίγο. Θα αρχίζει να σηκώνεται με τα πόδια πάνω. Να παίζει. Ξαφνικά εκεί που γάβγιζε, λυπήσουμε, ό,τι μου πεις θα κάνω. Και εσύ λες, εντάξει, επειδή έχεις γονατίσει σήμερα και παίζεις, πάρε και μία μερίδα. Είναι για να τους διώξεις τους σκύλους. Τώρα, τους παίρνεις από τα λουριά όπως είναι, και τους λες αυτό το οικόπεδο είναι δικό μου, φύγετε τώρα. Τελειώσαμε. Φαγητό δεν έχει. Μα δεν το βλέπεις, έχει γίνει σαν αρνάκι ο λύκος. Σαν αρνάκι έγινε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα εγώ, ότι υπάρχει πρόθεση από πίσω. Α, μην το σκεφτείς καθόλου. Πρόθεση, δηλαδή ψυχική πρόθεση. Η πρόθεση για την ψυχή. Δεν έχει το νου. Μπορεί να έχεις μία πρόθεση θετική και να κάνεις βλακίες γιατί είσαι βλάκας. Δηλαδή η πρόθεσή σου είναι να βοηθήσεις, αλλά κάνεις βλακίες γιατί είσαι βλάκας. Απ' το φως έρχεσαι, αλλά είσαι ηλίθιος. Η πρόθεση είναι ψυχικού τύπου κατάσταση, δηλαδή είναι ακόμα πιο αόρατη. Από πού έρχεσαι, κούκλη μου? Την πρόθεση θέλω. Λίγο ακόμα και θα χάναμε το έργο. Πρόθεση, δηλαδή, αυτό που έκανες είχε μία πρόθεση, ο νους του Φωτός πάλι δεν μπορεί να το κατανοήσει. Γιατί στον κόσμο του Φωτός δεν υπάρχει αρνητική πρόθεση. Πάλι σε μία δικαιολογία, μα η ψυχή αυτή έχει δυνατότητες. Η ψυχή αυτή πλέον μπορεί να περπατήσει. Έρχεται πολύ σωστά ο Κύριος. Δηλαδή τελείωνε με την κριτική. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι καλός ή κακός. Μας ενδιαφέρει τι επιλέγει. Okay. Έτσι λοιπόν, στη ζωή σας, εάν τον έλεγχο τον πήρε το σκοτεινό κομμάτι, εκφράσατε βία. Εάν τυχόν με τίποτα δεν αφήσατε να πει το κακό μέσα σας,
και χρησιμοποιήσατε μόνο το φωτεινό σας κομμάτι, τότε στα θύματα της κακοποίησης. Διαλέγετε και παίρνετε. Υπάρχουν δεκάμπηροι άνθρωποι μέσα σε αυτή την γκάμα που κάποια στιγμή θα τιμήσουν το σκοτεινό τους κομμάτι, αλλά εκεί υπάρχει μία ασφαλιστική δικλίδα. Επειδή και φως μέσα σου, νιώθεις αμέσως μετά το λάθος μία ντροπή. Αυτό είναι που σε επαναφέρει στο φως σου. Λες, έχω μέσα μου ένα κομμάτι το οποίο το φέρνω από μία άλλη ζωή. Θέλησε να φάει φαγητό, γιατί θέλει τροφή και αυτό το σκοτάδι. Πήγα, έκανα κακό. Αμέσως όμως μόλις ξυπνάω, νιώθω μία εσωτερική ντροπή. Έρχεται το φως και λέει, δεν είσαι εσύ αυτός. Εσύ είσαι κάτι άλλο. Και επειδή νιώθω μία ντροπή, επιστρέφω πίσω στον πατέρα. Λέω, πατέρα, συγχωρώ την άγνοια μου, ότι άφησα τον έλεγχο. Αυτό το κομμάτι το είδα. Πλέον μέσα από αυτό θα αποκτήσω συνείδηση. Και βέβαια αυτό δεν αρκεί, γιατί αμέσως την επόμενη μέρα θα έρθει και θα πει, έχει συνείδηση, για να σε δω. Το ξανακάνουμε. Θα έρθει με πρόκληση. Εκεί χρειάζεσαι δύναμη να τη ρουφήξεις, να πεις εγώ τελείωσα από αυτό. Τελειώνω. Πας πίσω και τελειώσαμε. Εάν όμως οι προκλήσεις συνεχίζονται, σημαίνει ότι δεν έχεις τελειώσει. Σημαίνει ότι παίζεις λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και αυτή είναι μια διαδικασία. Σωστά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Τη διαδικασία περιγράφω. Θα έρθει δηλαδή, παράδειγμα, να το κάνουμε πιο έτσι γήινο. Έχεις ένα σκοτεινό κομμάτι το οποίο λέει, θα ήθελα εγώ να με θαυμάζουν. Ένα σκοτεινό κομμάτι. Δεν έχω δει την εσωτερική μου ομορφιά και θα ήθελα κάποιος να με θαυμάζει εξωτερικά. Σωστά. Πηγαίνεις πάλι λοιπόν στο μπαράκι το βράδυ και ξαφνικά έρχεται μία κοπέλα ή αντίστοιχα να σου λέει, μα τι όμορφος που είσαι. Τακ. Το μήνυμα. Okay. Στην αρχή βέβαια αυτή η πρόκληση είναι για να πάρεις το φαγητό. Το τρως το φαγητό και ανοίγεις μετά. Περάσαμε το βράδυ μαζί με αγάπη, γιατί είσαι το φως, έτσι. Και ξυπνάμε το πρωί. Αυτός που είναι το φως λέει, να σου φτιάξω κάτι. Αυτός που είναι το σκοτάδι, δίνεται και φεύγει και λέει, έχω δουλειά, τελειώσαμε, να φύγω. Δηλαδή μέχρι εκεί ήτανε. Μοίρασμα δεν έχει. Θα τα πούμε το βράδυ. Ξαφνικά εσύ, δεν ήταν η πρόθεσή σου να πας νοητικά μόνο να πάρεις το θαυμασμό. Ήθελες να το προχωρήσεις, να μοιραστείς και να βιώσεις μία βαθύτερη ένωση. Okay. Ξαφνικά, θα με πάει, εντάξει, θα έχει μία δουλειά. Και περιμένεις το βράδυ, πάνω το τηλέφωνο. Ο φωτεινός, επειδή συναισθάνεται κιόλας, θα πάρει. Ο σκοτεινός θα πάρει αύριο. Το πρωί και σήμερα θα δει σε κομμάτια. Δεν πήρε. Αυτή είναι μαχαιριά συναισθηματική. Αρχίζεις και κλαις. Okay. Άρα, αρχίζει το κακό και ψηλαφίζει. Πότε εσύ μαχαιρώνεσαι?
όταν σε απορρίπτω. Είδε δίνω σημεία ζωής. Αγόρι, κορίτσι μου. Σε τσίμπησα. Το κάνουμε μότο. Την άλλη μέρα το πρωί. Την επόμενη εβδομάδα. Δεύτερη πάλι. Πάλι εξαφανιστήκαμε. Πάλι πληγώνες. Εάν αντέχεις βέβαια και είσαι λίγο αποδύναμη, αυτό θα το τραβάω σε όρια. Το λέω σε πρακτικό επίπεδο. Εάν τυχόν, άλλα πρακτικά κομμάτια, εσύ δεν έχεις δύναμη, παράδειγμα, και λες θα ήθελα να νιώσω πως είναι η δύναμη. Η δύναμη στη γη είναι τα χρήματα. Αυτή είναι η μετάφραση, τι να κάνουμε. Όποιος έχει χρήματα στη γη, έχει δύναμη. Ε? Βγαίνεις λοιπόν έξω, είτε είσαι κοπέλα, είτε είσαι άντας ανάλογα, με ποιον βγαίνεις, αν ο άλλος δηλαδή είναι από πιο ψηλά ή πιο large, καθόμαστε και λέει, όλα δικά μου. Οχ, να τη δύναμη, εκφράστηκε. Ειδικά, άμα είσαι γυναίκα, μία, δύο, τρεις, σε παλιδρομή σε ένα κομμάτι αδυναμίας, γι' αυτό ήθελες τη δύναμη, και λες, σε πήγα εκεί, σε πήγα εκεί, σε πήγα εκεί, σε πήγα εκεί, και τα έχω όλα πληρωμένα. Γονατίζεις. Θεός, Κύριος, Κώστας. Από κάτω η Μάρια. Ζεις για λίγο καιρό, μεταπληρώνω όλα, αποδυναμώνεσαι τελείως, δεν πατάς τα πόδια σου, μετά από ένα χρόνο, μόλις τολμήσεις, μη με πληγώνεις άλλο, άμα δεν σ' αρέσει, τα μαζεύεις και φεύγεις. Πού να πάω ρε μαλάκα, ένα χρόνο μου δίνεις καναβούρι εσύ, εγώ δεν έχω μάθει να γίνω να κυνηγάω. Το τρως πάλι, ξανά πίσω. Okay. Άρα η κακοποίηση έχει πάρα πολλές μορφές. Θα μπω και σε ένα κομμάτι τώρα. Πιο δύσκολο. Όταν η κακοποίηση έρχεται από ψυχικό επίπεδο, τι γίνεται. Δηλαδή, ο άνθρωπος είσαι, έχεις τα προβλήματά σου. Τη δουλειά σου, έχεις κάποια συναισθηματικά ελλείμματα. Ε. Θέλεις και να έχεις μία σύντροφο, Θεός και ψυχή μου. Από ψυχικό επίπεδο όμως, εσύ μπορεί να έχεις άγνοια ότι είσαι ένας λαμπτήρας 100 κιλοβάτ. Έχω φως. Μπορεί να μην το έχω γιώσει ακόμα στη γη, αλλά έχω φως. Δηλαδή εν δυνάμει, εγώ μπορεί να είμαι πραγματικά πολύ φωτεινό παιδί στη γη. Δεν το έχω γιώσει ακόμα. Είμαι ένα λαμπάκι 5, αλλά εν δυνάμει 100. Έρχεται η ψυχή, η ερηνία από το σκοτάδι και ψάχνει πάνω στον κόσμο των ψυχών. Πού έχουμε λάμπες 100 κιλοβάτ που δεν έχουν γιωθεί. Α! Το τρελό αγόρι ή η κούκλα μας. Αυτός έχει 100 κιλοβάτ. Έχει γιώσει τα 5 και δεν έχει ιδέα. Θα έρθω να σε συναντήσω. Τσιπ! Πού πας αγόρι τρελό ή κορίτσι παλαβό? Στη γωνία. Έρχομαι. Έρχεται
και ξέρει, το νιώθει, το μυρίζει, ότι είναι εν δυνάμει 100 κιλοβάτ. Μιλάμε, ξέρεις, προχωράς και από πάνω είναι οι αστραπές και οι βροντές. Εσύ βέβαια δεν ξέρεις τίποτα, γιατί δεν είσαι αφυπνισμένος. Δηλαδή, στο νου σου δεν έχει κατέβει πληροφορία, ούτε στο σώμα σου γιώθηκε η ενέργειά σου. Πολύ ωραία. Άρα, τι κάνει το κακό? Ξεκινάει και λέει, πες μου λιγάκι ένα αποθυμένο. Μπαίνει στο ασυνείδητο. Το βρίσκει. Βρίσκει το αποθυμένο. Και μεταμορφώνεται σε αποθυμένο. Σε ικανοποίηση του αποθυμένου. Τι θέλεις να με βλέπεις, νοσοκόμα? Θα φοράω άσπρα. Θέλεις να με βλέπεις ότι είμαι καλόγρια? Θα σου φοράω μαύρα. Ανάλογα τι αποθυμένο έχεις τώρα εσύ, ο καθένας με τη στάση του. Βρίσκει λοιπόν το αποθυμένο, εγώ με καλόγρια δεν το έχω κάνει. Όπως ήταν και η ταινία με ελληνική με τις αλλαγές. Ωραία. Βγαίνεις έξω, κάθε μέρα μαύρα φοράει. Βάζει και ένα καπελάκι λιγάκι να φαίνεται λίγο. Το αποθυμένο χτυπάει κόκκινο. Τιν, 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 τιν. Μιλάμε, το καλύπτω το αποθυμένο σε 5 λεπτά. Σου τσιμπάω το νου. Εσύ εκείνη τη στιγμή τι γίνεται? Τώρα θα πω λίγο σε βαθιά νερά, τώρα όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Όταν η ψυχή έχει 100 αποθυμένα και ικανοποιήσει το ένα, απλά αλλάζει δρόμηση από το 10 στο 11. Η διαφορά είναι μικρή. Δηλαδή ένα λαπτήρα έτον έχει στα 10, δεν έχει τίποτα. Αν τώρα έχεις 5 αποθυμένα και σου καλύψω το ένα, τότε αυτόματα αυτή η μεταβολή είναι τεράστια, γιατί είσαι πιο κοντά στο Θεό. Αν έχεις ένα αποθυμένο, γάμισέ τα. Σου καλύπτω λοιπόν το ένα αποθυμένο και ξαφνικά, επειδή δεν έχει το ασυνείδητο τώρα ακόμα λόγο να ζήσει, βίωμα, διώθηκε, τελειώσαμε. Ξαφνικά πού μεταφέρεσαι εκείνη τη στιγμή? Στο Θεό. Αλλά δεν το έχεις κατακτήσει. Το γνώρισες. Δεν έχει γίνει με επίγνωση, απλά σε πήρε ένα σασέρ, σε ανεβάζει, γιατί πλέον δεν είσαι αποθυμένο, και μετά σε ξανακατεβάζει εκεί που ήσουνα. Ξανακατεβάζει εκεί που ήσουνα και λες, από τα 100 στα 90 τώρα, τι κάνω? Με ξαναπαίνεις με το σασέρ. Εσύ νομίζω ότι σε πήρε εκείνος με το σασέρ. Μα τελειώσαμε το αποθυμένο, το καλύψαμε. Τώρα δεν έχεις αποθυμένο. Θα έρθει λοιπόν μετά το άγχο και θα πει, κοίταξε να δεις. Το ότι εσύ είσαι ο Θεός, το οφείλεις ότι με γνώρισες. Καληνύχτα σας. Ανάλογα σε ποια γάμα είσαι, αν έχεις 1000 αποθυμένα, ξεκινάς κάθε πρωί και καλύψεις αποθυμένο, ένα αποθυμένο, δύο αποθυμένα, τρία αποθυμένα. Τι να κάνουμε? Αρκεί να έχεις επίγνωση, το ζήσες, το βίωσες, έβγαλες τη σοφία του, προχωράμε. Έτσι. Τα αποθυμένα έχουν να κάνουν με τη γη. Η ψυχή απάνω δεν έχει αποθυμένα. Αυτό έρχεται με την έννοια την εξής, ότι όταν κατεβαίνεις, ας υποθέσουμε, στη γη 100 φορές, ας πούμε, περπατάς και βλέπεις απ' έξω μία βιτρίνα. Λες, αυτό το σπίτι πώς να είναι μέσα, να μπω? Μπαίνεις μέσα, το γνωρίζεις. Ξανακατεβαίνεις. Αυτό δεν το έχω ζήσει. Έχει αυτή την αίσθηση του βιώματος, ε. Οπότε, η ψυχικού τύπου επίθεση λέει να σε προλάβω πριν γιωθεί το φως σου.
Γιατί αν γειωθεί το φως σου, έχουμε πρόβλημα. Άρα θα σε προλάβει πριν δεις ποιος είσαι. Και λοιπόν λες εσύ, έρχεται το φεγγάρι δίπλα στα 5 κιλοβάτου σου, σωστά? Και τα 95 είναι στον ουρανό, σωστά? Και έρχομαι εγώ εδώ που είμαι το φεγγάρι και σου παίρνω τα 5. Σαν σου λείπουν, από πού θα τα κατεβάσεις? Εσύ μένεις συνέχεια με 5 και κοιτάς δίπλα. Τι ψηλό δέντρο που είσαι, ρε Κούστρι. Μα καλά, έχω πάθει πλάκα τώρα, έτσι. Το βλέπεις? Ξαφνικά, όταν η ενέργεια τελειώνει, αρχίζει μετά, αφού μου την πήρες όλη από την ψυχή την ενέργεια, μετά πού αρχίζει και μου τραβάς τους ιστούς. Μου τραβάς την ενέργεια από το κύτταρο. Τι άλλο έχεις να δώσεις, ρε? Και το πόδι μου, και το χέρι μου. Όταν ξεκινάει το σώμα και έχει τραυματισμούς, σημαίνει ότι το αφαιρείς το φως και το πηγαίνεις ή στη μάχη ή στον άλλον. Αν είσαι κακό, το πας στη μάχη, γι' αυτό και τα δύο κακά άλλο σκοτώνονται. Γιατί άλλο σκοτώνονται τα δύο κακά? Έχεις δύο πέτρες. Η μία χτυπάει την άλλη, πετάνε φλόγες, φαίνονται φωτεινοί, αλλά μετά από λίγο έγινε τσακμάκι. Μας τελείωσε. Δύο κακά εξαφανίζονται και τα δύο. Ένα καλό και ένα κακό, το κακό φωτίζει, το καλό μικραίνει. Και έρχεται πολύ σωστά για να σε εξηγήσω κάποια πράγματα που γίνανε πέρυσι. Δαβίδ, αφαίρεσε το φως. Θέλετε να πάτε να βγάλετε φωτογραφία? Εάν ακόμα είναι σε κάποιο ύψος, είναι γιατί απλά έχει αιμοδότες από αλλού. Α? Ναι, το αφαιρώ. Μα το αφαιρέσω το φως. Προσέξτε, το καλό, και εδώ είναι τώρα το ζουμί, το να αφαιρέσει την ενέργειά του που έχει δώσει, το θεωρεί κακό. Και το λυπάται το άλλο. Και λέει, να το αφήσω να ζει λίγο με αυτό το καλό, έστω λίγο. Θεέ μου, εγώ έχω 95, να τον αφήσω να ζει με 5. Εδώ μέσα το λέω για τους ηλίθιους. Με είδα κεφαλαίο. Να το αφήσω. Τι έγινε, 5 είναι, να μην φάνε κι αυτοί. Εάν ο δρόμος σου είναι να περπατήσεις, να είσαι στο 99, τα χρειάζεσαι τα 4. Θα τα πάρεις. Γιατί έτσι πουλάς την ψυχή σου. Πού? Στο διπλάνο. Ναι, βέβαια. Προσέξτε όμως. Αυτή είναι και η πρόκληση. Όταν είσαι στο 99, μιλάω για μένα, και θέλεις ένα, το να καβαλήσεις το καλάμι ή να είσαι σε υπηρεσία, είναι πολύ λεπτή γραμμή, Γιατί στο 99, μετά από λίγο, όλοι θα βλέπουν το βασιλιά. Ου, καλά, κουκουρούκου. Θα έρχονται, σας είπα την άλλη φορά, θα γονατίζουν, θα έρχονται όπως την Τίνο, γονατιστή εδώ πέρα. Και θα τους κλωτσάμε έξω να φεύγουν. Θα λένε, συγχώρεση, δέσποτα, και με, να μην πω. Αλλά λίγο θέλω να το καβαλείς το καλά, λες, εντάξει, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, εγώ είμαι ο εκφραστής του φωτός, άρα θα κάνετε ό,τι σας λέω. Καληνύχτα σας. 100 φορές το 99 θα είσαι, τελευταία πρόκληση. Είναι η δεύτερη πρόκληση που λέει, εάν τυχόν με προσκυνήσεις, θα σου δώσω τη βασιλεία της γης.
Άντε ρε μαλάκα, του λέει ο κύριος. Γι' αυτό, πολύ σωστά, αυτοί που γίνονται βασιλείς από τους ουρανούς, στους ουρανούς, έρχονται από βασιλείς στη γη. Τα χάνουνε όλα και λέει, έχω δει πως είναι να τα έχεις όλα. Άντε, γεια, καληνύχτα. Αν έρχεσαι από τη φτωχολογιά και δεν περπάτησες ποτέ μέσα από την αίσθηση της βασιλικής διαδρομής επί της γης, έχεις αποθυμένο. Και μόλις όλοι προσκυνάνε και φέρνουν δωρεές, δώρα, σου καλύπτω το αποθυμένο. Καβαλάς το καλάμι, βιώνεις ότι είσαι ο Θεός και δεν έχεις τη δύναμη να πεις όπως ο Κύριος τον πλούσιο, δώσ' τα όλα και ακολούθα. Μα πώς θα τα δώσω όλα, εγώ ξεκίνησα από την κοκκινιά και ένα βήμα πριν το Θεό, τα έχω όλα, να τα δώσω. Να τα δώσεις ρε μαλάκα, αφού το λέει ο Θεός, άστο, στην επόμενη ζωή. Άρα, οι ψυχικού τύπου επιθέσεις γίνονται πριν τις γνωρίσετε. Καλά τώρα.